χειρότερη εντύπωση. Στην αρχή, όταν κυκλοφόρησε το email που έστειλε ο πρόεδρος της μονομετοχικής στα υπόλοιπα μέλη που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, απορρίσαμε. Ευτυχώς αντέδρασαν κάποιοι μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν αποδέχτηκαν τα απαράδεκτα που έγραφε αυτή η επιστολή, παύλα ενημέρωση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ενημερωθούν και οι ακροατές σας. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος της Μονομετοχικής έστειλε επιστολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Εταιρείας του Δήμου, ότι η Μονομετοχική Εταιρεία θα αναλάβει το κόστος για τη συμπλήρωση των πόθεν έσχες, των ατομικών πόθεν έσχες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρωτόγνωρο, γιατί αφενός δεν υπήρχε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που να αξιοδοτεί τον πρόεδρο να κάνει αυτή την δήλωση, απόφαση, και αφετέρου ο κάθε ένας που συμμετέχει στα κοινά ξέρει εκ των προτέρων ότι έχει κάποιες υποχρεώσεις και αυτή τουλάχιστον είναι αποκλειστικά ατομική υποχρέωση του καθενός και δεν συνάδει και με το σκοπό και με το καταστατικό, αν θέλετε, της μονομετοχικής, η οποία αναφέρει ότι στο καταστατικό της ότι διαχειρίζεται και προστατεύει την περιουσία του Δήμου. Αν δείχνουμε τέτοια συμπεριφορά απέναντι στο δημοτικό χρήμα, είμαστε πολύ μακριά από την καταστατική πράξη της ίδιας εταιρείας. Αναιρούμε τον εαυτό μας.